Στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro μίλησε ο βουλευτής ερών της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου στο πλαίσιο εκτενούς αφιερώματος στο μεταναστευτικό, τη δράση της Frontex και την ασφάλεια που προσφέρει ο φράκτης στον Εύρο. Το δημοσίευμα κάνει αναφορά στα γεγονότα του Μαρτίου του 2020 στον Εύρο, όταν εκατοντάδες λεωφορεία γεμάτα με πρόσφυγες έφταναν στα σύνορα με την Ελλάδα, ενθαρρυμένοι από την Τουρκία, με στόχο να περάσουν στην Ευρώπη. Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών οξύνθηκε πολύ γρήγορα, σημειώνει το γαλλικό δημοσίευμα. Στις ερωτήσεις της εφημερίδας, ο κ. Χατζηβασιλείου, βουλευτής, πολύ κοντά στον κ. Μητσοτάκη και γραμματέας της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, απαντά ότι η Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει την άφιξη των μεταναστών στην Ευρώπη. Δεν επιβάλλει θεώρηση εισόδου στους ταξιδιώτες που φθάνουν στην Κωνσταντινούπολη με αεροπλάνο από οποιαδήποτε μουσουλμανική χώρα. Αρκεί απλώς να πληρώσει κανείς ένα εισιτήριο απλής μετάβασης σε μειωμένη τιμή και να περάσει από το τελωνείο, εξηγεί ο βουλευτής.